τράγουδα, ήρθαν τα πάνω κάτω, όλα όμως τώρα μπήκαν στην ευθεία γραμμή. Όλα όμως ευτυχώς έπεσαν στη σωστή θέση τους τώρα. Είναι η στιγμή που μπορούμε να πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Μετά και την πρωινή απόφαση της ηγεσίας της Πασιδή να συμμετάσχουν όλοι οι δημόσιοι υπαλλήλοι που είχαν οριστεί στην εκλογική διαδικασία. Οι έπαρχοι έχουν αρχίσει να υλοποιούν από το πρωί την γνωστή διαδικασία και από προηγούμενες φορές, παραδίδονται κάλπες στους προεδρεύοντες και πλέον αισιοδοξούμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα διεξαγάγουμε για ακόμα μια φορά αδιάβλητες και άψογες εκλογές, όπως έχουμε συνηθίσει άλλωστε τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας. Αυτή η καθυστέρηση δεν θα μας δημιουργήσει οποιαδήποτε προβλήματα, κυρία Σόδη? Όχι, δεν θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Οι επαρχιακές διοικήσεις και η Υπηρεσία Εκλογών των Υπουργείων ήταν σε εγρήγορση. Εδώ και δύο μέρες δουλεύουν ασταμάτητα και θα βεβαιωθούν. Ήδη αυτό μου λένε και οι συνάδελφοι μου οι έπαρχοι, ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για την σωστή διεξαγωγή των εκλογών. Μάλιστα. Άρα πλέον έχουν δοθεί όλα στους προεδρεύοντες, έχουν ενημερώσει και το προσωπικό που θα δουλεύει μαζί τους την ημέρα των εκλογών. Ήταν όλα σχεδιασμένα και προετοιμασμένα από πριν, κύριε Κυριάκου, πρέπει να σας πω. Απλά τώρα έχουν ξαναμπεί όλα στη θέση τους μετά τις εξελίξεις τις πρωινές και θέλω να ευχαριστήσω όλους που συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη, γιατί κακά τα ψέματα θα δυσκολευόμασταν σημαντικά για να διενεργήσουμε τις εκλογές. Θα τις κάναμε, αλλά με πολλές δυσκολίες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους και την Πασιδή, γιατί αναθεώρησε τη θέση της έγκαιρα, και τους συναδέλφους δημόσιους υπαλλήλους που θα οδήγησαν τα πράγματα σε αυτό το αποτέλεσμα και έδειξαν προθυμία από ψες, ήδη όταν επικοινωνούσαν οι υπάρχοι μαζί τους για να εργαστούν στις εκλογές. Ευχαριστώ όμως και με την ευκαιρία που μου δίνεται και τους χιλιάδες πολίτες, συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους, πολλούς πολίτες και εκτός του δημόσιου τομέα, για την προθυμία με την οποία ειδοποιούσαν ότι θα ήθελαν να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια και την εκλογή. Πολλοί από αυτούς ακόμα και αμισθοί μας το δήλωναν με φάξεις, με email. 32.000 άνεργοι, κυρία Σότη, που αυτές τις ευκαιρίες των 500 ευρώ και των 300 που θα αμοιφθούν αυτοί που θα δουλέψουν για μια μέρα, τις κυνηγάνε. Το καταλαβαίνω αυτό και δεν μειώνει καθόλου το μέγεθος της προσφοράς όλων και την εκτίμηση μου προς όσους προσφέρθηκαν, αλλά γι' αυτό υπογραμμίζω ακόμα ιδιαιτέρως ότι υπήρξαν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι προσφέρθηκαν να εργαστούν δωρεάν. Κάποιος θα διαρωτάται γιατί ποιμήνατε και μείνατε στους δημοσίους υπαλλήλους και δεν προχωρήσατε σε εναλλακτικές λύσεις. Απλά για να λύσουμε την απορία του κόσμου, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό σκέφτεται τώρα. Εξηγήσω... Γιατί τους παρακαλέσαμε για να μας κάνουν εκλογές. Με αυτή την έννοια. Ο βασικός λόγος είναι γιατί δύο μέρες, τρεις μέρες πριν τις εκλογές μπορεί κάποιος να καταβάλει μια έντονη προσπάθεια για να εκπαιδεύσει κόσμο όμως, και να τον βάλει να διενεργήσει τις εκλογές. Όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρειάζονται λίγο περισσότερο από δύο μέρες εκπαίδευση. Χρειάζεται κάποιος να είναι σε θέση να αποφασίζει για έγκυρα, άγκυρα ψηφοδέλτια, τους κανόνες, τους βασικούς που πρέπει να επικρατούν μέσα στο εκλογικό κέντρο για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν είναι ο στόχος μόνο να διενεργηθούν οι εκλογές και τελειώσαμε. Είναι να διενεργηθούν άψογες και αδιάβλητες εκλογές. Χωρίς πρόσφυγες σε εκλογοδικεία, χωρίς διαμαρτυρίες από συνδυασμούς, υποψηφίους κτλ. Και επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσες χιλιάδες υποψήφοι στη συμπροκειμένη περίπτωση, δεν είναι μια απλή εκλογή. Άρα θα υπήρχαν άλλα προβλήματα, θεωρείτε? Θα υπήρχαν πάρα πολλά άλλα προβλήματα αν κάτι πήγαινε στραβά την ημέρα των εκλογών. Οπότε είναι γι' αυτό το λόγο που συνεχίσαμε το διήμερο που πέρασε να απευθύνουμε κλήσεις στην Πασιδή να άρει τα μέτρα και να επιτρέψει στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι έτοιμοι και εκπαιδευμένοι. Ξοδέψαμε και χρόνο και χρήμα για να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο για να διενεργήσει οι εκλογές. Και όλοι αυτοί ευτυχώς επιστρέφουν πίσω στις θέσεις τους και είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Υπάρχει νομοθεσία που πρέπει οπωσδήποτε να είναι δημόσιοι υπάλληλοι? Όχι. Δεν υπάρχει. Όχι. Η νομοθεσία λέει ότι οι εύφοροι εκλογής ορίζουν τα πρόσωπα τα οποία διενεργούν τις εκλογές. Μπορεί να είναι και ιδιώτες. Άρα γίνεται σκέψη σε μελλοντικές εκλογές να χρησιμοποιηθούν και άλλα πρόσωπα? Η κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε δεν μπορεί παρά να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που το Υπουργείο Εσωτερικών τουλάχιστον θα προγραμματίσει πώς θα αποφύγει παρελπίδαν στο μέλλον σε οποιαδήποτε περίπτωση να βρεθεί στην ίδια δύσκολη.